Μετά από 13 χρόνια ήρθε η δικαίωση για τους 16 κατηγορούμενους για κλοπή πετρελαίου από το Παγνί, οι οποίοι ακούγοντας την ομόφωνη απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή μετά από τόσα χρόνια ομοιρίας, όπως τόνισαν. Έλαψε η αλήθεια, ευτυχώς γιατί είμαστε όμοιροι 10-12 χρόνια και ευχαριστούμε και τον τύπο που μας βοήθησε και το κανάλι σας συγκεκριμένα είπε για μας καλά πράγματα και ευχαριστούμε το σωματείο των εργαζομένων και τους συναδέλφους μας. Και τους συναδέλφους μας συμπαραστάθηκαν ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ. Οι θερμαστές και οι οδηγοί βιντεοφόρων που αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες για κλοπή και στους οποίους πρωτόδικα είχαν επιβληθεί ποινές 10 ετών στον καθένα, ανακουφισμένοι πλέον από την ταλαιπωρία που έζησαν, είχαν μόνο ευχαριστίες να μεταφέρουν στους συναδέλφους τους και όχι μόνο που επί τόσα χρόνια, όπως τόνισαν, τους στήριξαν με αποφασιστικότητα. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπήρχε απώλεια. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι επιτέλους δικαιωθήκαμε μετά από μια ομοιρία 10-12 ετών και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι σας για τα ρεπορτάζ, τα εκτενέστερα που έκανε και αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε έρθει στο φως το 2005 μετά τη σύλληψη οδηγού βιτιοφόρου που αμέσως μετά την παράδοση πετρελαίου στο Παγνί διαπιστώθηκε από έλεγχο διευθυντικών στελεχών ότι δεν είχε παραδώσει όλη την ποσότητα. Ο συγκεκριμένος οδηγός δικάστηκε, ενώ κατόπιν έγιναν έλεγχοι από το ΣΔΟΕ, όπου με συνειρμούς και παραδοχές για τις παραδόσεις και των προηγούμενων ετών, αναδρομικά, βγήκε το συμπέρασμα της κλοπής για το σύνολο της περίοδου 2000-2005 με ζημιά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν υπάρχει πιο άδικη παραπομπή και καταδίκη σε δικαστήριο από αυτό, διότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη. Άνθρωποι χωρίς καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τη διαχείριση, την παραλαβή κλπ. Ενώ είχαν με βούλεμο απαλλαγή αυτοί που πραγματικά είχαν καθήλυν αρμοδιότητα να παραλαμβάνουν κλπ. Παραπέμπτησαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Αυτό βεβαίως τους είχε στοιχήσει ηθικά, επαγγελματικά, προσωπικά, ήταν σε μια αγωνία όλα αυτά τα χρόνια και το δικαστήριο ήρθε δικαίως και τους δικαίωσε και επιβεβαίωσε τη λογική. Εξίσου ικανοποιημένοι δήλωσαν πως είναι και οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, που διευκρίνησαν πως μπορεί η δικαιοσύνη να αργεί, ωστόσο όπως και σε αυτή την περίπτωση, αποδίδει τις ευθύνες εκεί που αναλογούν, δικαιώνοντας όσους πραγματικά άδικα κατηγορούνταν. Τερματίστηκε με αυτόν τον τρόπο μια ιδιότυπη ομοιρία, άδικη ομοιρία, η οποία διήρκησε κοντά στα 13 χρόνια. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την διαδικασία που τηρήθηκε, ήταν άψογη, το οποίο καταδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να αργεί, αλλά θα δικαιώσει. Ο οποίος, να μην ξεχνάμε στις μέρες μας, ότι αποτελεί πυλώνα δημοκρατίας. Πραγματική ομοιρία και επιτέλους δικαιώθηκα. Η απόφαση είναι πάρα πολύ σωστή.